Και πάμε να γνωρίσουμε τώρα του ανθρώπου, κυρίε και κύριοι, δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Του ανθρώπου που διεξάγουν δηλαδή αυτό τον πόλεμο που καταγράφουμε αυτέ τι ημέρε είναι ο Αντώνη Αντζουλέτο εδώ μαζί μα. Είναι το πολεμικό συμβούλιο του Ρώσου Προέδρου. <συρίζοντας> οι άνθρωποι που εμπιστεύεται με κλειστά μάτια και ξεκινάμε από τον Υπουργό Άμυνα, Σεργέη Σοηγού. Λέγεται ότι είναι το πρόσωπο που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή πάνω του. Πηγαίνουν μαζί για ψάρεμα, για κυνήγι και το βασικό του παράσημο είναι η κατάληψη τη Κρυμαία mm. <συρίζοντας> το 2014. <συρίζοντας> Στωθεί, λοιπόν αυτή η κατάκτηση. Ο αρχηγός Γεθά μετά, ο Βαλέρη Γερασίμωθ, ήταν στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού για την Ουκρανία, συμμετείχε στις ασκήσεις στη Λευκορωσία και ε, δεν έχει πάρει καλό βαθμό μέχρι στιγμή στην εισβολή στην Ουκρανία, γιατί θεωρείται ότι έχει καθυστερήσει. Ε, πάμε μετά στο γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, Νικολάη Πατρούσεφ, ε, γεράκι τον λένε, πολύ σκληρό, στενό συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν. Και αντιδυτικό. Ακριβώ. Αυτό είναι το αφήγημά του. Ε, ήταν μαζί στην Αγία Πετρούπολη, είχαν, είχαν υπηρετεί στη δεκαετία του 70 και μαζί και στην ΚΚΜ. Mm. Το άλλο μέλος ο Αλεξα... Αλεξάνδρου Μπόρνικοφ, ε, διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας, επίσης ήταν μαζί στην ε, ΚΚΜ και θεωρείται μέρος του Ιερού, Ιερού Συμβουλίου του Πούτιν. Και βεβαίω ο γνωστό σε όλου μα Σεργέη Λαυρόφ, ένα διπλωμάτη, 18 χρόνια σε αυτή τη θέση, στενό συνεργάτης, συνεργάτη, θεωρείται πονηρό χειριστή. Μα έχει μείνει σε όλου η εικόνα των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας όταν απαχωρούσε ενώ μιλούσε. Και η κυρία της Παρέας, η Πρόεδρος της Άνω Βουλή, που τη ανατέθηκε ένας κομβικός ρόλος, επέβλεψε όλη την ψηφοφορία στη Βουλή που έδωσε το πράσινο φως. Αν την πολιτική διαχείριση, Α, λοιπόν, την πολιτική την προετοιμασία Βουλή. της εισβολή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.